Τέσσερις μέρες πριν ανοίξει το εστιατόριο, ο Έκτορας Μποτρίνη έχει ενδιασμούς για το αν κάποια από τα παιδιά θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μεγάλης βραδιάς. Θέλει λοιπόν να το συζητήσει με τους δύο στενούς του συνεργάτες. Προβλήματα στο μαγαζί. Λοιπόν, γενικά τα παιδιά έχουν βελτιωθεί σε σχέση με όπως ξεκινήσαμε. Είναι ούτε εγώ το περίμενα. Σχέση με την αρχή, μένα με την νύχτα, εντάξει. Ξέρετε τι με αγχώνει, ότι όταν υπάρχει πίεση, ορισμένοι πελαγώνουν. Δεν μπορείς να βασιστείς πάνω τους. Όχι, και από την άλλη, στις 4 μέρες ανοίγουμε. Τα πράγματα που θα ανοίξουν, τι θα γίνει. Θα γίνει ο χαμός. Χαμός θα γίνει. Σκέφτηκα να τα ξαναστείλω για πρακτική, όχι όλους, ορισμένους. Ναι. Για να μπορούσαν να είναι έτοιμοι για τη μέρα που θα ανοίξουμε. Ποιοι πρέπει να κάνουν πρακτική πάλι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάει πίστη. Γιατί? Αυτή πελαγώνει. Δηλαδή με το που τη βάλεις μια κουζίνα. Είναι αλλού. Στη θεωρία είναι πολύ καλή, αλλά τέλειο, πάνω στην πράξη. Το χάνει. Θα σου πω κάτι άλλο μετά. Η Πανάγου το ίδιο. Η Πανάγου έχει πρόβλημα συμπεριφοράς. Είναι μες στην ειρωνία. Δεν ακούει. Της μιλάς και δεν ακούει. Σου λέει ναι και δεν καταλαβαίνει τι λες. Αυτός πρέπει να πάει είναι ο Σταμάτης πάλι. Ο Σταμάτης κάνει ένα σωρό βλακίες στην κουζίνα. Δηλαδή από κουταμάρα σε κουταμάρα. Θέλω να το δω μέσα σε μια κουζίνα, να δω πώς μπορεί να συμπεριφερθεί. Και ένας άλλος που θέλω να πάει είναι ο Αρτέμης. Για ποιο λόγο? Ο Αρτέμης είναι καλός. Να τον δούμε, να ψηθεί λίγο παραπάνω, γιατί νομίζω έχει μέλλον αυτό το παιδί. Τους άλλους θα τον αναλάβετε εσείς με τον Αυθύνο. Έχουμε πολλές δουλειές στο μαγαζί να κάνουμε και πρέπει να βοηθήσουν. Παρόλο που ο Αρτέμης είναι καλός, ο Έκτορας αποφάσισε να τον ξαναστείλει για πρακτική. Θέλει να δει αν είναι έτοιμος να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες στην κουζίνα σε στιγμές έντονης πίεσης. Ο Δημήτρης και ο Σταύρος δεν θα συμμετάσχουν, καθώς όλο αυτό το διάστημα παρουσιάζουν σταθερά καλή πρόοδο. Επίσης, είχαν την ευχαρίστηση να εκπαιδευτούν από το συγκεκριμένο σεφ στο παρελθόν. Δεν θέλω να ξανακούσουμε στην κουζίνα τέτοιες κουβέντες. Μάλιστα. Δεν τον είπες να πάρει μια μπασίνα. Μάλιστα. Τι μαζεύεις τώρα, μην πεις να το βάλεις στο πιάτο αυτό. Όχι, θα το πάω στο ράδιο. Υπάρχουν και άλλα άτομα που θα χρειαζόταν να κάνουν πρακτική, όπως η Αγγελική και ο Χρήστος. Την Αγγελική το θεωρώ χαμένο χρόνο, όσο για τον Χρήστο νομίζω ότι θα μας έφερνε πίσω, γιατί είναι όλα αστεία και πλάκες. Και δεν είναι κατάλληλη στιγμή, γιατί τώρα είμαστε σε πολύ κέριο σημείο και πρέπει να είστε πολύ σοβαροί σε ό,τι κάνουμε. Ο σεφ έχει πιστεί ότι 2 επιπλέον μέρες πρακτικής εξάσκησης δεν αρκούν για να βελτιωθεί η απόδοση της Αγγελικής και του Χρήστου. Τη μεγάλη βραδιά του εστιατορίου, λοιπόν, θα έχουν βοηθητικό ρόλο στην κουζίνα. Δεν μπορεί να ρισκάρει μια καταστροφή το βράδυ που θα παραβρεθούν στο εστιατόριο 50 διάσημοι καλεσμένοι. Έλα, πίστη, καλημέρα. Στο μαγαζί, όλοι είσαστε εκεί. Λοιπόν, άκουσε τι θα κάνετε. Θέλω εσύ, ο Σταμάτης και η Πανάγου και ο Αρτέμης. Να μαζέψετε τα πράγματά σας και να έρθετε στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης. Ναι, τώρα όμως. Ελπίζω τα παιδιά να μην το πάρουν στραβά και να μην γκρινιάξουν ότι πήρα μόνο αυτούς και να καταλάβουν ότι είναι για το καλό τους, γιατί θέλουν να πάνε όλα πολύ καλά στη Μεγάλη Βραδιά και να είναι όλοι άψογοι. Τέσσερις εκπαιδευόμενοι θα κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση σε ένα δημοφιλές εστιατόριο υψηλού επίπεδου στη Βουλιαγμένη. Λοιπόν, έτοιμοι. Ναι. Σε 4 μέρες το μαγαζί ανοίγει. Και πρέπει να κάνετε πρακτική για να μην έχουμε πρόβλημα εκείνη τη βραδιά να πάνε όλα ρολόι. Θεωρώ ότι εσείς οι τρεις θέλετε πολλή δουλειά ακόμη, αλλά νομίζω θα πάτε καλά. Εσύ θέλεις περισσότερη εξάσκηση, εντάξει. Οι άλλοι λοιπόν, δεν θα έρθουν καθόλου. Όχι, δεν θα έρθουν καθόλου οι άλλοι. Α, ωραία. Τι, έχεις πρόβλημα με αυτό? Είναι λίγο αδικία, ξέρω εγώ. Γιατί είναι αδικία? Και ο Αρτέμις είναι καλύτερος από εμάς τους τρεις, όπως λέτε. Δεν αλλά είπα καλύτερος, είπα χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση. Οι άλλοι δεν χρειάζονται, δηλαδή όσοι λείπουνε. Αυτό το αποφασίζω εγώ. Εσύ πιέσαι που θα αποφασίσει. Με πείραξε το γεγονός ότι έφερε μόνο εμάς τους τέσσερις εδώ πέρα για πρακτική σήμερα, γιατί δεν πιστεύω ότι χρειάζομαι περισσότερη δουλειά από την Αγγελική. Θα έπρεπε να ήταν και εκείνη εδώ. Οπότε το θεωρώ άδικο. Για το μόνο που ήμουν σίγουρος είναι ότι η Πανάγου θα αντιδρούσε. Και αυτός είναι ο λόγος που την έφερα εδώ. Θα πρέπει να μάθει λοιπόν ότι μέσα στην κουζίνα χρειάζεται πειθαρχία. Δεν θα ξανανοιχτώ άλλη τέτοια συμπεριφορά από αυτήν την κοπέλα. Είναι η δεύτερη φορά που ο Έκτορας Μποτρίνη στέλνει κάποιους εκπαιδευόμενους στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Για καλό σκοπό φυσικά. Ο σεφ του είναι ιδιαίτερα αυστηρός και απαιτητικός. Ιδανικός για να τεστάρει την ικανότητα των παιδιών να εργαστούν κάτω από πίεση. Τι γίνεται, Αντρέα? Yeah. Καλά. Γεια σας, παιδιά. Ο Αντρέας είναι ο σεφ του Μούλης εδώ, του εστιατορίου. Εδώ θα κάνω την πρακτική σας. Σου. Να σου συστήσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, τα παιδιά θα μείνουν 2 μέρες εδώ. Θα μάθω και από την καλή να ανάβονται. Πηγαίνετε, παιδιά, από εκεί να αλλάξετε. Καλή μέσα στην κουζίνα. Η ατάκα του σεφ θα γνωριστούμε και από την καλή και από την ανάποδη. Μου φάνηκε κάπως απειλητική. Νομίζω πως δεν θα τα πάμε και πολύ καλά σήμερα. Σου έφερα, γιατί σε 4 μέρες ανοίγουμε. Με έχει φάει το άγχος. Καλά, το φαντάζομαι. Δηλαδή δεν θέλουν να μπουν σε καμία περίπτωση στην κουζίνα και να τα κάνουν θάλασσα. Ο Αρτέμης είναι καλός. Οι άλλοι πρέπει λίγο να τους οργανώσεις. Να καταλάβουν πώς δουλεύει ένα εστιατόριο. Με τον Αντρέα είμαστε χρόνια φίλοι. Είμαι σίγουρος ότι θα βάλει τα δυνατά του
έτσι ώστε τα παιδιά να κάνουν την πρακτική τους όσο πιο καλά γίνεται. Δύο μέρες δεν είναι πολλές. Ελπίζω αύριο που θα έρθω να ακούσω από τον Αντρέα τα καλύτερα λόγια για τα παιδιά, ότι έβαλαν τα δυνατά τους και δεν τους δυσκόλεψαν τη ζωή. Δεν θέλω ιστορίες, λεκτάνες, μαγκές και τέτοια. Θα πας στη Σχάρα, θα κόψει λαχανικά και θα τα ψήσει στη Σχάρα, θα σου δείξει ο Σοκράτης πώς θα το κάνεις. Τα κορίτσια θα προχωρήσουν λίγο εδώ την προετοιμασία με τα λαχανικά. Να στρώσει ο σταμάτης λίγο τις σιλικόνες εδώ. Να φτιάξουμε τις σφυροκροκέτες. Ανάποδα κόβεται πιο σωστά οι πιπεριές. Α, έτσι. Ναι. Και ίσια παράλληλα όπως είναι με τα νευρά, μην τις βγάζεις λοξά. Μπράβο Πίστη, αρχίζεις και μπαίνεις λίγο στο κλίμα. Α. Θα τα περνάς όλα έτσι. Αν δεν μπορείς όλες μαζί, μία-μία να γεμίζουν, να είμαστε σίγουροι ότι θα γεμίσουν, εντάξει. Μάλιστα. Εδώ λίγο πιο ζωηρά θέλω όμως, γιατί θα μας πάρει ώρα, λίγο πιο γρήγορα. Κουζίνα θέλει νεύρο. Τα έχεις πλυνεί? Ναι. Ωραία. Έτσι, πιο γρήγορα, για να προλάβουμε. Ο σεφ αντιλαμβάνεται γρήγορα ότι τα παιδιά έχουν μάθει τις βασικές τεχνικές. Αυτό που πρέπει να ανακαλύψει για λογαριασμό του Έκτορα είναι πόσο καλά θα εργαστούν κάτω από πίεση. Άλλωστε, τη βραδιά που θα ανοίξει το εστιατόριο, η εκπαίδευση τους τελειώνει. Σκοπός τους είναι να βγάλουν εξαιρετικό φαγητό σε 50 διάσημους καλεσμένους. Καταλαβαίνω το άγχος που έχει ο Έκτορας, γιατί εντάξει, όλοι έχουμε βρεθεί στη θέση αυτή. Να ξεκινάμε ένα καινούργιο εστιατόριο ή να πρέπει όντως μέσα σε ένα βράδυ να τα καταφέρουμε. Τα παιδιά μπορούν να τα καταφέρουν, απλά δεν είναι μαθημένα στην πίεση. Είναι η ώρα του μεσημεριανού γεύματος και οι πρώτοι πελάτες έφτασαν στο εστιατόριο. Οπότε, ο σεφ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα παιδιά να επιτυγχάνουν ή να αποτυγχάνουν στο στόχο. Ένα κοτόπουλο light και μία παπαρδέλες κοτόπουλο. Μία ελληνική, Κατερίνα. Εσύ μία ώρα καθαρίζεις αυτές τις πατάτες, να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις πατάτες. Ήτανε ζεστές και έχουν γίνει κατεψυγμένες. Σταμάτης, τι κάνεις, κάθεσαι και μας κοιτάς. Περιμένω να σου πω, ναι. Κάνε κάτι, βοήθησε την κατάσταση. Βάλει ένα τηγάνι επάνω, αν θέλετε. Άλλη τόση ποσότητα φέτα θέλω. Μπαλσάμικο ηλαιόλαδο, θυμάρι, ρίγανη. Τα έχω πει 7 φορές, πόσες φορές θα τα πω? Δεν ξεκίνησα αρκετά δυναμικά, η αλήθεια είναι. Είμαι περίεργη να δω τι θα γίνει στη συνέχεια, που μπορώ να τη φανταστώ. Τώρα το μόνο που μένει είναι να το ζήσω κιόλας. Δεν μπορούμε ένα τέταρτο να φτιάχνει μια σαλάτα. Δώσε το πας, φώναξε το σερβιτόρο. Θα φύγουν οι πελάτες. Πάσο! Ενώ οι παραγγελίες τρέχουν, η Πίστη μοιάζει να τα έχει χαμένα και ξεχνάει τι της έχει ζητήσει ο σεφ. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα, κάθεσαι? Τι να σου πω, δεν ξέρεις από μόνη σου. Από το πρωί εδώ πέρα μέσα μαθαίνουμε πράγματα. Φτιάξε στάρτερ. Τα στάρτερ τα έδωσες? Όχι. Σου έχω ζητήσει δύο στάρτερ, ήρθε τραπέζι. Με εκνευρίζει πολύ όταν σου φλέει γρήγορα, γρήγορα. Πόσο γρήγορα να κάνουμε? Κάνω όσο γρήγορα μπορώ. Δεν γίνεται πιο γρήγορα. Μόνο τον Αρτέμι βλέπω να νιώθει αυτή την πίεση που πρέπει να νιώσει στην κουζίνα. Κοιμόσαστε. Μου σπάς τα νεύρα, κάθεσαι και μας κοιτάς. Τι να κάνω, πείτε μου. Να κάνεις τις δουλειές, πήγαινε πίσω, πήγαινε στη λάτσα. Πήγαινε φέρε φκέτα μπροστά στο πάσο. Ο σεφ λέει συνέχεια στην Πίστη ότι τον εκνευρίζει και μόνο που την κοιτάς να στέκεται εκεί πέρα. Δεν ξέρω καν πώς θα την δρώσει σε μια τέτοια περίπτωση. Πού να πήγαινα, να γινόμουν αόρατη, να μην φαινόμουν ή να εξαφανιζόμουν. Μάλλον το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να ανοίξει ένα ντουλάπι να κρυφτεί μέσα μέχρι να τελειώσει η βάρδια. Δεν θα ξαναγελάσει όταν σου μιλάω. Φέρε πιάτα, να γεμίσουμε το πάσο. Είναι κάτι που δεν το ανέχομαι μες στην κουζίνα, να μου κάνει παρατήρηση ο σεφ και να βάζω τα γέλια. Είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. Πρέπει να τη διορθώσουμε. Βάλτε αυτά στη θέση τους, βάλτε αυτά στο ψυγείο. Κλείστε το ψυγείο και να μην χάνουμε θερμοκρασία. Κοιμήθηκε στο πάσο όρθια. Εδώ. Σε κάποια φάση άκουσα τον σεφ να μου λέει ότι με έχει πάρει ο ύπνος. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, άμα ήθελα ας πούμε μαζί δίπλα με ένα ξυπνητήρι. Στο μεταξύ, ο Έκτορας Μποτρίνη έχει άλλα να τον αγχώνουν. Σε 4 μέρες το εστιατόριο θα ανοίξει, οπότε πρέπει να επιλέξει τα κατάλληλα πιάτα, μαχαιροπύρουνα και ποτήρια. Πρέπει να δώσουμε μια πολύ μεγάλη ποσότητα σαν παραγγελία για να υπάρχει κάποιο στόκ και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να είναι σε τιμή προσιτή για να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε οικονομικά στο εστιατόριο. Μαχαίρι πυρούνι, παίρνουμε τα αντίστοιχα καπουτσίνο και εσπρέσο. Κανονικά, παιδιά, και για όνομα της Παναγίας, μακάρι να ξεκινήσουμε να έχουμε δουλειά και παίρνουμε και άλλα πιάτα μετά. Ο Έκτορας βιάζεται να επιστρέψει στο εστιατόριο, αλλά σύντομα θα κάνει το διαιτητή. Όπως πάντα, ο restaurant manager και ο αρχιτέκτονας βρίσκουν ένα λόγο για να διαφωνήσουν. Τα ποτήρια πώς φέρνουν? Ωραία. Τι είδους ποτήρια θες, παιδί? Νερού, κρασιού, κόκκινου, λευκού. Κόκκινου, άσπρο. Άρα θα βάλεις και αυτό για νερό. Αυτό για νερό. Να μην, λέω να μην βάλουμε ποδαράκι στο νερού. Εμένα με χαλάει να είναι το, του νερού έτσι και του κρασιού έτσι. Σε θέλεις με πόδι? Ήθελα να είναι με πόδι. Με χαλάει αυτό.
Εγώ πιστεύω, επειδή έχω μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά, ότι το ποτήρι αυτό είναι καλό. Ο καθένας στη δουλειά του. Ο Απόστολος στην αρχιτεκτονική και εγώ στη δική μου τη δουλειά, όπου είναι το εστιατόριο. And the winner is Κώστας Αθήνας. Σου δίνουμε και εσένα το δεύτερο, γιατί θα πάρουμε αυτό τελικά. Θέλουμε θα πάρουμε αυτή τη σειρά. Ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικό μπορεί να είναι το σχήμα των ποτηριών, ο Έκτορας Μποτρίνη εστιάζει σε πιο σοβαρά θέματα. Το μεγάλο μου άγχος θα είναι τιμές, γιατί έχουμε φτάσει οριακά πλέον. Τα χρήματα όσο πάνε και λιγοστεύουν. Και φοβόμουν πως ξεφύγουμε λίγο, γιατί σε μαγαζί υπάρχουν εξαιρετικά πράγματα. Ευτυχώς βρήκαμε πολύ καλή ποιότητα σε πολύ καλές τιμές. Στη Βουλιαγμένη τα πράγματα δεν κυλούν και τόσο ήρεμα. Άντε ρε παιδιά, άντε επιτέλους αυτά τα δύο πιάτα, βγάλτε τα. Πάμε να σερβίρουμε ακόμα μία ώρα. Το είσαι γεμίσει λάθη, θα το μετάξει στο τέλος. Πάσο! Πρέπει να φωνάξει πάσο και δεν έχει βγει τίποτα. Έχουν βγει, έχουν βγει. Τα ακούτε. Όταν κάνει τι σακελώνε, αυτά έχουν. Κολλάει όλο το σύστημα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά είναι λίγο στον κόσμο του και συμπεριφέρονται έτσι. Είναι πράγματα που τα έχουμε ξανακάνει και πρέπει να τα ξέρουν πάνω κάτω. Και βλέπω ότι είναι λίγο χαμένοι στην πίεση και ότι γενικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Μην το φοβάσαι. Φωτιά είναι. Εδώ σου καίγεται. Ανακάτεψε το. Εκεί. Άστο τώρα να πάρει για την άλλη. Τα κατέστρεψε όλα. Συμπλήρωσε τι έχει πετάξει κάτω. Συμπλήρωσε το. Ξύπνα, σταμάτη, ξύπνα! Μου έφυγε λίγο το τηγάνι και πέσανε έξω κάποια πράγματα, κάτι κρέατα, κάτι λαχανικά και όντως αυτό ήταν πολύ μεγάλη μ***α. Αλλά απ' την άλλη χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα αυτό το πράγμα εδώ σήμερα, ώστε να μπορέσω να αποφύγω τέτοια λάθη μεθαύριο που θα ανοίξω μαγαζί. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τρία παιδιά, ο Αρτέμις βρίσκεται εδώ για έναν διαφορετικό σκοπό. Πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να αναλάβει περισσότερες ευθύνες τη μεγάλη βραδιά που θα ανοίξει το εστιατόριο. Όπως το να εργαστεί σε ένα από τα πιο δύσκολα πόστα, τη ζεστή κουζίνα. Η πρόκληση για τον Αρτέμι είναι μεγαλύτερη, όμως ως τώρα φαίνεται ότι τα καταφέρνει. Μπράβο Αρτέμι, μπράβο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από σένα. Έτσι, σωστό ψήσιμο, μπράβο. Ο Αρτέμις πραγματικά το έχει. Είναι άνθρωπος που μπορείς να τον εμπιστευτείς. Δεν μιλάει πολύ, είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του. Λες ένα πράγμα και το κάνει κατά γράμμα. Πιστεύω ότι θα βγει κερδισμένος από την εμπειρία αυτή. Άλλοι παραμένουν κολλημένοι στη γνώριμη συμπεριφορά τους. Ελπίζω τώρα θα τα καταφέρεις καλύτερα. Κι εγώ. Κι εγώ. Όλο πνεύμα και ειρωνία είσαι. Να δω πού θα πάει το χάλι σου. Πώς θα πας να ανοίξεις το μαγαζί στον Έκτορα να δουλέψεις, να ταΐσεις κόσμο. Πώς. Είμαι περίεργος. Πιστεύεις θα τα καταφέρεις, έτσι. Εννοείται. Δεν σε αφήνει μια εβδομάδα εδώ πέρα ο Έκτορας να δεις, θα σε κάνω άλλο άνθρωπο. Με θέλετε. Γρήγορα. Όχι, δεν σε θέλω, αλλά πρέπει να βοηθήσει τον Έκτορα. Η Κατερίνα ενώ δεν μίλαγε, ξαφνικά μου γύρισε κάποιες κουβέντες και πραγματικά είναι επικίνδυνο πάνω στην πίεση της δουλειάς με τα νεύρα που έχουμε να σου αντιμιλάει ο βοηθός. Δηλαδή μου ήρθε να σου ρίξω ένα τηγάνι στο κεφάλι εκείνη την ώρα. Πάτησα τις γλώσσες, ρε, με κοροϊδεύετε. Τι να δώσει στην εκκλησία, είμαστε. Η πρώτη μέρα της πρακτικής τελείωσε. Ώρα για έναν απολογισμό. Ελάτε εδώ. Αυτό που έχω δει είναι ότι έχετε και γνώσεις, έχετε και θέληση. Αυτό που σας λείπει είναι ότι πάνω στην πίεση τα χάνετε. Στην πίεση πρέπει να λειτουργούμε σωστά. Καθαρό κεφάλι, καθαρές κινήσεις. Θέλω να είσαστε δυνατοί. Αύριο θα τα πάμε πιο καλά. Πηγαίνετε. Δεν τα πήγα σου καλά. Θα ήθελα, έκανα αρκετά λάθη. Κάνοντας όμως τον απολογισμό της ημέρας, βλέπω που έσφαλα ο ίδιος και πιστεύω ότι αύριο θα πάω καλύτερα. Όλη την παράσταση την έχει κλέψει ο Αρτέμις. Συνέχεια ακούει καλά λόγια από τον σεφ. Έχω πνευριστεί γι' αυτό, γιατί θέλω και εγώ να ακούσω καλά λόγια. Αλλά εντάξει, θα κάνω υπομονή, γιατί και αύριο θα είμαστε εδώ. Σήμερα ο Έκτορας Μποτρίνη πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Θα επισκεφτεί μια προμηθευτική μονάδα τροφίμων για να επιλέξει τα υλικά και τα προϊόντα που απαιτεί το μενού του νέου εστιατορίου. Όμως δεν είναι μόνος του. Μαζί του έχει το Θοδωρή, τον έμπιστο σου σεφ που δουλεύει στο πλάι του τα τελευταία 4 χρόνια. Ξεκίνησε σε ένα μεξικάνικο εστιατόριο που έκανε 300-400 κουβέρ, τελείως τουριστικό. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην αρχή, ήταν τσαπατσούλης, βρώμιζε παντού τον τόπο και τελικά με πολλή προσπάθεια και θέληση και εργατικότητα, είναι πολύ εργατικός, τελικά εξελίχθηκε σε ένα πολύ καλό μάγειρα και είναι από τους καλύτερους σήμερα. Ο Έκτορας γνωρίζει το συγκεκριμένο προμηθευτή πολλά χρόνια και συνεργάζεται μαζί του και για τα άλλα εστιατόρια του. Θα γυρίσουμε σήμερα πίσω. Απλά θέλω να δείξω ορισμένα πράγματα για το καινούριο μενού. Ωραία. Το κάνουμε στο εστιατόριο στην Αθήνα. Θα μας δείξεις. Κρέας, ψάρια, έχεις να μας δείξεις. Έχει πολύ ωραίες σαλάτες. Ναι. Βρίσκει πολύ ωραία λαχανικά. Okay. Από μικρούς παραγωγούς βιολογικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Γράφε. Για πες. Θέλουμε αλάτι με θήκια. Άρωμα από φιστίκι μας χρειάζεται. Από τριαντάφυλλο. Τα γράφεις, παιδί μου, ή τσάπα μιλάω. Τα γράφω. Και τι γράμματα είναι αυτά. Ιερογλυφικά θα τα θυμάσαι μετά. Τα βγάζω, τα βγάζω. Βλέπεις. Αυτά είναι πατζαρόφυλλο. Θα το δεις εκεί κάτω το πατζαρόφυλλο. Μικρά πατζάρια, σημείωνε. Εντάξει. Τρας πανάκι. Baby, ε. Φάε, να.
Σαν τον Ποπάι. Πα και πάρει μυαλό. Όπου πηγαίνω και έχει να κάνει με το φαγητό, παίρνω μαζί μου το Θοδωρή του Ρουβά, γιατί του αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Θα λέγανε κοιλιόδουλος, όλη μέρα θέλει να τρώει και σέβομαι την άποψή του γιατί του αρέσει το νόστιμο. Πιπέρι, ωραίο. Για δοκίμασέ. Παρακαλώ, εσύ θες να με κάψεις.